Είναι χαρά μου να βρίσκομαι για δεύτερη φορά σήμερα εδώ στο Καταμαράν. Είχα τη χαρά να το υποδεχθώ στη Μαρίνα Ζέας μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας της Ελβετίας και τον Ελβετικό Πρέσβη σήμερα εδώ στο τόπο μας, εδώ στο Μάρτιο. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που μπορούμε να πούμε ότι από εδώ, από την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, ξεκινά μια εξαιρετικά όμορφη εξερεύνηση του προϊστορικού ανθρώπου με μεταμοντέρνες τεχνικές. Δηλαδή, θα έχουμε τη δυνατότητα με έναν πολύ σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο να κινηθούμε ως ανθρωπότητα, ως ερευνητές, το πανεπιστήμιο, οι αρχαιολόγοι, έτσι ώστε να εντοπίσουμε τα δικά μας ίχνη, τα ίχνη της ανθρωπότητας, στον κόλπο της Κοιλάδας, έναν κόλπο ο οποίος είμαι απολύτως βέβαιος πως θα προσδιορίσει πολλές νέες εξελίξεις στη γνώση μας για την ανθρώπινη κοινωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που μπορούμε να συντεριάξουμε το πολύ παλιό προϊστορικό μας παρελθόν με το ελπιδοφόρο, αισιόδοξο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. Πράγματι βλέπει κανείς πόσο όμορφα μπορεί να συντεριάξει τη νέα τεχνολογία, αν το κρατάτε new technology, so how we can combine new technology and archaeological research. Έτσι λοιπόν με αυτά τα λόγια θέλω να πω ότι όλοι εμείς, η κυβέρνηση, οι τοπικοί μας άρχοντες, όλη η κοινωνία θα είμαστε δίπλα στο πλήρωμα του πλοίου και βεβαίως θέλω να συγχαρώ θερμά την εφορία ενάντια των αρχιτήτων, η οποία θα κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία είναι απολύτως βέβαιος πως θα μας φέρει αποτελέσματα τέτοια που θα μας βοηθήσουν να αναδείξουμε το ρόλο της Κοιλάδας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, στα σίγουρα στην εξέλιξη της Ευρώπης. Welcome again. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που μια τέτοια επιστημονική αποστολή θα κάνει μια έρευνα που πραγματικά ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν για να αναδείξουμε μια συγκεκριμένη περιοχή της Αργολίδας όπως είναι η Ερμιονίδα και η Κοιλάδα και ιδιαίτερα τους προϊστορικούς και ενάλλιους τόπους που υπάρχουν εκεί και πιστεύω ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία αυτή η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων. Καλωσορίζουμε λοιπόν όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας Terras of Mersa για τον μεταμερχομό τους εδώ. Πιστεύουμε ότι οι έρευνες οι οποίες θα γίνουν στον αργολικό κόλπο ψάχνοντας να βρούμε ίχνη προϊστορικού πολιτισμού ή ύπαρξη ανθρώπινου ίχνους θα έχουν επιτυχία. Θεωρούμε ότι το Ναύπλιο με τον ερχομό αυτής της αποστολής μπορεί να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Όπως είπε ο Καπετάνιος, μια γοητευτική πόλη, μια κουλτούρα πολύ ξεχωριστή, μια παρακαταθήκη ιστορική, περιμένει όλο τον κόσμο και έτσι όλες οι αποστολές βλέπετε πόσο εντυπωσιασμένες είναι από την πόλη μας. Εμείς θα ευχηθούμε να έχουμε το ερευνητικό αποτέλεσμα το επιθυμητό από τη μία και από την άλλη να καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε να είναι όλοι καλά, να είναι γεροί με την επάρκεια γνώσεων που έχουν τα μέλη της αποστολής να μπορέσουν να μας χαρίσουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Μαζί με όλες τις άλλες συνεργασίες που έχουμε με τις ξένες αρχαιολογικές σχολές, έχουμε και με την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό έβριμα, αν βρεθεί, που πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, ένα προϊστορικό οικισμό που χρονολογείται από το 4.000 π.Χ. Την έρευνα θα αναλάβει επί τόπου η καταδιώμενη αρχαιολόγος, η κυρία Κουτσούμπα, Δέσποινα Κουτσούμπα, η οποία έχει και την εμπειρία για να το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Πρωθυπουργού, που όλα μας τα βήματα στην εφορία εναλίων, όπως και τον κύριο Μανιάτη, τα προσέχετε και τα ακολουθείτε, όπως και εσείς και ο κύριος Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.